Την πρώτη εβδομάδα ο κόσμος μου έλεγε να αντέξεις, να αντέξεις, λόγω των επιθέσεων από όλα τα συστήματα τα οποία όλοι γνωρίζετε. Τη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα έγινε είσαι η ελπίδα μας, είσαι η ελπίδα μας. Το φαινόμενο Κασελάκης ή ο θρίαμβος της αερολογίας και της εικόνας επί της πολιτικής. Δυστυχώς, στη χώρα που ζούμε, αρκεί να συνασπιστούν κάποια κέντρα πέραν του Ατλαντικού με εγχώριους ολιγάρχες και έτσι ένα χτεσινό τίποτα, ένα κενό πουκάμισο, με διαδικασίες εξπρές θα γίνει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ και λίγο καιρό εκτοξεύονται συστηματικά και συντονισμένα από μηντιακά και social μηντιακά κέντρα άθλιες συκοφαντίες που εμφανίζουν εμένα και στελέχη που στέκονται στο πλευρό μου ως υπονομευτές του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λοιπόν ένα κενό πουκάμισο που κάποιοι φύτεψαν για αρχηγό προφανώς έχοντας κάποιο σχέδιο και κάνοντας το τέλειο εσωκομματικό έγκλημα σε βάρος της κυρίας Αξιόγλου. Με την κυρία Αξιόγλου διαφωνώ οριζόντια και κάθετα πολιτικά, όμως είναι μια γυναίκα που σε αντίθεση με τον Κασελάκη έχει πολιτικό λόγο, όσμος με τα κοινά και την πολιτική πάνω από μια δεκαετία. Γερό βιογραφικό και δεν είχε κρύψει τις φιλοδοξίες της. Είναι δημιούργημα των social media όπως πολλοί αφελώς ισχυρίζονται? Φυσικά και όχι. Πριν 20 μέρες δεν τον ήξερε άνθρωπος στα social media, ούτε είχε κάποιο σοβαρό κοινό να τον ακολουθεί. Τίποτα απολύτως. Όταν λοιπόν ακούω πως δήθεν τον έβγαλαν τα social media, απλά γελάω. Όμως, έχει τη στήριξη πολλών και ισχυρών παραγόντων προφανώς. Από τον Τσίπρα, που τώρα καταλαβαίνουν όλοι γιατί έμεινε ένα μήνα στην Αμερική, μέχρι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνα, sites, τηλεόραση. Και έτσι, με το που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του, τυχαία έπαθαν μια φρενίδα άπαντες με το άτομό του. Βοηθάει βέβαια πως είναι νέος, ανεκτά δηλωμένος γκέι, με σύντροφο, έχει μια εμφάνιση αψεγάδιαστη που θυμίζει rockstar, ηθοποιό του Hollywood και φυσικά έναν υπέροχο σκύλο. Το τέλειο για τη δύναμη της εικόνας πακέτο. Βάλτε πως έχει μείνει και Αμερική και δεν είναι το γλυκό. Δηλώνει πετυχημένος και αυτοδημιούργητος, εδώ γελάμε, και με προϋπηρεσία στην Goldman Sachs που όμως ήδη αποσύρθηκε από το βιογραφικό του. Γιατί άραγε? Για κακή της τύχη είναι straight και πετυχημένη γυναίκα με μια εμφάνιση σαφώς πάνω από το μέσο όρο. Και αυτό στην Ελλάδα είναι μεγάλο δισαβαντάζ. Μην ξεχνάμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που η κύρια δύναμή του είναι γυναίκες. Είναι γνωστό μετά από τόσα χρόνια πως σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις κατά πλειοψηφία οι γυναίκες δεν ψηφίζουν γυναίκες. Ειδικά όταν τις νιώθουν πιο όμορφες και πιο πετυχημένες από τις ίδιες. Κάντε τα λοιπόν όλα αυτά μια σούμα τώρα και θα δείτε πως η εικόνα θριάμβευσε της πολιτικής με μεγάλο θύμα την ίδια την Αξιόγλου, αλλά πάνω απ' όλα την ίδια την πολιτική σκηνή της χώρας. Γιατί μόνο σε μια μπανανία θα μπορούσαν να επιβάλλουν ως πολιτικό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν τύπο που δεν μπορεί να δώσει καμία πολιτική απάντηση και αρνήθηκε να δώσει συνεντεύξεις γιατί μόλις ελάχιστα πιέστηκε, τα έκανε θάλασσα και επιπλέει μόνον επικοινωνιακά.